Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε ακόμα ένα στίγμα της ημέρας εδώ για το The Caller Web TV, μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο τον Εμίλιο Περτικάρη. Εμίλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ναι. Να δώσουμε έτσι το στίγμα της ημέρας και της εβδομάδας που ξεκίνησε. Ενώ κανονικά ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε για τον κορονοϊό και τα δυστυχώς αρνητικά ρεκόρ που έχουμε κάθε μέρα στον αριθμό των νεκρών και των διασυλληνωμένων που ανεβαίνουν, νομίζω η πολιτική ατζέντα περιστρέφεται γύρω από το τι θα γίνει στο Πολυτεχνείο με τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου και με την απόφαση αυτή για την απαγόρευση συναντρήσεων που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ναι, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Είναι μια απόφαση η οποία ήταν προποφασισμένη, προηλυμένη, όχι με την έννοια δηλαδή, με την αρνητική έννοια του όρου, με την έννοια ότι από την Πέμπτη που είχε γίνει η συζήτηση των αρχηγών στη Βουλή, είχε ξεκαθαριστεί και πολύ πιο πριν βεβαίως ο καθένας μπορούσε να καταλάβει ότι στις συνθήκες στις οποίες ζούμε δεν ήταν δυνατόν να γίνει η πορεία όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Για λόγους δημόσιας υγείας, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να συμβεί. Από εκεί και πέρα, όπως αναμενόταν σε ένα βαθμό, ίσως όχι τόσο πολύ, όλο αυτό εξελίχθηκε σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Σε μια πολιτική αντιπαράθεση, η οποία κατά την προσωπική μου άποψη είναι ανούσια. Όταν ακριβώς όπως επισήμανες και εσύ στην εισαγωγή σου, συζητάς αυτή τη στιγμή για 71 ανθρώπους που χάθηκαν μόνο το τελευταίο 24ωρο, και σήμερα ο αριθμός αυτός ίσως και να ξεπεραστεί τις επόμενες ημέρες, που το έχουμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα ότι αναμένονται πάρα πολύ δύσκολες, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάει κάποιος οτιδήποτε άλλο εκτός από το θέμα της δημόσιας υγείας, εκτός από το θέμα του πώς θα καταφέρουμε να φρενάρουμε αυτό το πράγμα. Σε διακόπτω, νομίζω είναι και μακριά από την κοινωνία τώρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι περισσότερο το συζητάμε εμείς οι δημοσιογράφοι και τα πολιτικά κόμματα και όσοι ασχολούνται με το στενό πυρήνα της πολιτικής αφορά αυτό για το. Από την άλλη πλευρά, κοίταξε. Υπάρχουν κάποιες παραδοχές, οι οποίες παραδοχές είναι ποιες. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, για παράδειγμα, ότι η κυβέρνηση συγκρίνει ανώμια πράγματα. Συγκρίνει, μίλαμε πορτοκάλια όταν λέει για τις εκκλησίες για το Πάσχα ή το 15 Αύγουστο ή όταν λέει για την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Η απάντηση όμως αυτό είναι ποια? Η απάντηση είναι ότι το προκείμενο είναι το ίδιο. Ότι όταν θέλεις να τιμήσεις τη μνήμη των αγωνιστών, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Πολυτεχνείο, προφανώς μπορείς να το κάνεις με διαφορετικούς τρόπους. Όταν υπάρχει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αυτή η πανδημία δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια συνηθισμένη περίπτωση, μια περίπτωση η οποία μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε στιγμή, έτσι. Εδώ μιλάμε για ιστορικές στιγμές. Από τον Μάρτιο ζούμε ιστορικές στιγμές. Ζούμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε φανταστεί. Θα λέγαμε ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ότι θα κλεινόμαστε στα σπίτια μας ή ότι θα γίνεται ό,τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις να τιμήσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να τιμήσεις. Διότι δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει αμφισβήτηση, το αντίθετο μάλιστα, της πρόθεσης ούτε της κυβέρνησης, ούτε της αντιπολίτευσης, ούτε καμιάς πολιτικής δύναμης να τιμήσει την εξέγερση του Πολυτεχνείου, να τιμήσει τους νεκρούς, να τιμήσει την αποκατάσταση της δημοκρατίας ουσιαστικά στην ίδια τη χώρα. Όταν έχουμε ομολογήσει πια όλοι και ευτυχώς ότι σχεδόν 50 χρόνια μετά από το Πολυτεχνείο ζούμε όχι απλά τη μεταπολίτευση, αλλά ζούμε τη δεύτερη μεταπολίτευση ουσιαστικά, όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα, αν το δούμε και νομικά και όχι μόνο πολιτικά, το ζήτημα της απαγόρευσης των συναθρήσεων δεν αφορά μόνο το Πολυτεχνείο, έτσι. Αφορά γενικότερα το πλέγμα των συναθρήσεων μιας οποιασδήποτε πορείας, μιας οποιασδήποτε διαδήλωσης ή οτιδήποτε άλλο. Και είναι και κάτι το οποίο και από το Σύνταγμα προβλέπεται και από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία ψηφίστηκε το Μάρτιο στη Βουλή και αφορά τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπεται επίσης. Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, όχι μόνο με την περίπτωση, όπως ακούστηκε σωστά, με την περίπτωση της επίσκεψης Ομπάμα πριν από 4 χρόνια. Έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις και με περιπτώσεις επισκέψεων άλλων ξένων ηγετών, όπως της Μέρκελ την ίδια περίοδο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ξενίζει. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αναφέρεται στην ίδια την οριμότητα του πολιτικού συστήματος αυτές τις στιγμές. Και δεν καταλαβαίνω κι εγώ προσωπικά, για να το πολιτικοποιήσω πάλι, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε μια πραγματικά υπεύθυνη στάση στη συζήτηση στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη, δηλαδή ουσιαστικά συντάχθηκε με το Κινάλ και έδειξε ότι υπήρχε ένα περιθώριο για ένα μέτωπο
να πάμε σε έναν εορτασμό με το, χωρίς αυτά τα παρατράγουδα, χωρίς αυτή την ιστορία. Τελικά, υπό την πίεση προφανώς των πολιτικών εξελίξεων, άλλαξε στάση χθες, συντάχθηκε με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, της αριστεράς εν προκειμένου, και γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται. Ναι, δεν θέλω να πιστέψω ότι θα φτάσουμε σε ακραία πράγματα αύριο. Ίσως και τα τρία άτομα, η απαγόρευση αυτών των συναθήσεων τριών ατόμων. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω από εδώ και πέρα το θέμα είναι αύριο τι θα κάνει η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, αν ενδεχομένως παρακούσουν έτσι, κάποια κόμματα, οι φορείς, οι πολιτικοί αρχηγοί και κατέμουν. Δηλαδή, θα δούμε, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η αστυνομία θα εφαρμόσει το επιχειρησιακό της σχέδιο. Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο? Δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι ούτε καταστολή, ούτε έτσι, κάποια πράγματα ακραία τα οποία ακούγονται τις τελευταίες ώρες. Προφανώς είναι η τήρηση των νόμων. Από τη στιγμή που ο νόμος είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, αυτό που λέγαμε και στα νομικά, έτσι, στα, οι πρωτοετήσεις της νομικής, dura lex et lex, δηλαδή σκληρός νόμος αλλά νόμος, οφείλεις να τον σέβεσαι. Είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς με το περιεχόμενό του. Πρέπει να τον σέβεσαι. Είναι βασική αρχή της δημοκρατίας αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς λέω ότι είναι και θέμα πολιτικής και όχι μόνο πολιτικής και απλής εντός εισαγωγικών ωριμότητας του καθενός, όχι μόνο των πολιτικών αρχηγών ή των εκπροσώπων των κομμάτων, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και νομίζω ότι όλη η συζήτηση η οποία γίνεται πια για τον περιορισμό του δικαιώματος των συγκεντρώσεων, τον περιορισμό του δικαιώματος των συναθρήσεων, των πορεών, των διαμαρτυριών ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια συζήτηση η οποία ξεπερνάει τα όρια και δεν θα πρέπει να γίνεται, διότι μόνο κακό προκαλεί στη δημόσια σφαίρα. Mm-hmm. Πάντως, κλείνοντας, Εμίλια, εγώ δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ. Εγώ βλέπω ότι πάμε για σύγκρουση αύριο, γιατί βλέπω αποφασισμένη και την άλλη πλευρά, και, δηλαδή ορισμένους πολιτικούς αρχηγούς να κατέβουν κανονικά και να καταθέσουν στεφάνια, και δεν ξέρουμε πόσα άτομα, ας πούμε, συνοδεία. Εάν δεν υπάρξει μια εκτόνωση την τελευταία στιγμή, αν δεν υπάρξει δηλαδή κάποια κίνηση, είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό το οποίο λες. Το να καταθέσουν στεφάνια είναι κάτι το οποίο το πρότεινε και ο Πρωθυπουργός, και μάλιστα να πάνε όλοι μαζί και με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, δεν φαίνεται. Είχε ένα δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας. Είχε ένα δίκιο βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας, ότι θα είμαστε πολλά άτομα, θα ξεπεράσουμε τα τρία. Εντάξει, καλά τώρα. Ας πάνε σε δύο ομάδες ή ας κρατήσουν τις αποστάσεις για να βγάλουν τις φωτογραφίες. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα τώρα αυτό. Ναι, δεν χρειάζεται να φτάνουμε στον παραλογισμό. Γιατί από χτες φτάνουμε στον παραλογισμό, δηλαδή, όπως λέγαμε και στα social media, γράφαμε στα social media, είναι λίγο με το ανέκδοτο. Θυμίζει λίγο το ανέκδοτο. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δηλαδή, όταν έχεις 70 νεκρούς, όταν έχεις 3.000 κρούσματα σε ένα 24ωρο, όταν η πληρότητα των ΜΕΘ, διάβαζα πριν από λίγο μία είδηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 10 κλίνες και νέες στη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να το αντιληφθούμε λίγο αυτό. Δηλαδή, η συζήτηση πραγματικά μοιάζει με το ανέκδοτο, δεν είναι αυτό που νομίζεις, όταν συζητάμε για αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του και έχει και την αξία του. Τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη. Γιατί όλοι μεγαλώσαμε ούτως ή άλλως με το Πολυτεχνείο, μεγαλώσαμε με αυτά τα ιδανικά, μεγαλώσαμε με τον αγώνα που έκαναν οι πρόγονοι δικοί μας για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, έτσι. Mm-hmm. Ούτε θα βγάλουμε τώρα να μετρήσουμε κάποιο χάρακα, να μετρήσουμε, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο, κάποιο μέτρο, κάποια μεζούρα, ποιος είναι πιο, πώς να το πω, ποιος πιστεύει περισσότερο ή λιγότερο στη δημοκρατία, για όνομα του Θεού τώρα. Είναι αστείο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι αστείο να κάνουμε τη συζήτηση αυτή στην προκειμένη χρονική στιγμή, όταν ζούμε αυτό το οποίο ζούμε. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει πάρει διαστάσεις υπερβολικές όλο αυτό. Ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, καλό είναι να τελειώσει νωρίς. Καλό είναι να τελειώσει τώρα. Εκπομπής ότι νομίζω είναι μακριά από την κοινωνία, που αυτή τη στιγμή φοβάται για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα με την πανδημία, και υγειονομικά και οικονομικά. Έτσι, δεν το συζητάμε το επόμενο διάστημα. Φυσικά. Ναι. Φυσικά, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Γιατί ακόμα και το καλό σενάριο να πάρουμε, δηλαδή να ανοίξουμε στις 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου, δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψει η κανονικότητα ούτε στο πώς θα συμπεριφερόμαστε, ούτε πολύ περισσότερο οικονομική κανονικότητα. Ακόμη και αν είναι όλα καλά, έτσι. Και εγώ σου λέω και το πιο αισιόδοξο σενάριο, και το Γενάρη να είναι εδώ το εμβόλιο, δεν σημαίνει ότι και η οικονομική κανονικότητα θα επιστρέψει με το καλημέρα. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, το να συζητάμε 47 χρόνια, το ξαναλέω γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, 47 χρόνια μετά, από το 1973, με αυτούς τους όρους, με όρους που θα συζητούσαμε ίσως 4-5 χρόνια μετά από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που ταιριάζει, δεν είναι κάτι το οποίο περιποιεί τιμή για το ίδιο το πολιτικό σύστημα, αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Δεν αρέσει και στην ίδια την κοινωνία.
Ωραία. Εμίλη, μέχρι εδώ ήταν. Αναμένουμε την αυριανή ημέρα και μέχρι την αυριανή ημέρα τις εξελίξεις να δούμε πώς θα εξελιχθεί και όλη αυτή και η σύγκρουση που υπάρχει τουλάχιστον πολιτικά. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, από εμάς γεια σας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη συζήτηση. Καλή